Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε εδώ και ώρα. Απλά δεν μιλάμε γιατί μιλάμε στο τηλέφωνο, γιατί κάνουμε ρεπορτάζ. Είναι η μέρα σήμερα που έχει θέμα. Θα μου πεις ποια μέρα δεν έχει θέμα. Σε λίγο είναι να γίνει και το ραντεβού στο Κατσάνιο μεταξύ του Τόμου Παπαδόπουλου και των φορέων Γάμα Σίγμα, μελών του Ιδρυτικού Σωματείου κτλ. Το ποιοι θα δώσουν το παρόν, τι θα πούνε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, θα το μάθουμε είτε αργά το βράδυ είτε αύριο, προφανώς αργά το βράδυ. Έχουμε να πούμε πολλά, και ότι ακούγατε τόση ώρα το intro μας και όχι εμένα να σας καλησπερίζω είναι γιατί είχα ένα τηλεφωνικό ραντεβού εκτός αέρα με τον κύριο Ευγενίου, τον πρόεδρο της Τρίγλιας, μου ξεκαθάρισε κάποια πράγματα. Δεν είναι ακριβώς όπως ίσως πολλοί θεωρούν και δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως πολλοί θεωρούν. Γι' αυτό και οφείλαμε να κάνουμε ρεπορτάζ πριν πούμε το οτιδήποτε στον αέρα και στην εκπομπή. Ξεκινάμε ώρα για μπλε λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου Βασίλης Καβαδίας. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blueliberopapakiyahoo.gr για τα μηνύματά σας. Παρέα με το Νότος Καφέ, All Day Bar και Cocktail Bar που πλέον μπαίνουμε στον Αύγουστο και Αύγουστο σημαίνει ποτάκια, σφινάκια και κοκτέιλάρες. Απίθανες, απίστευτες μπροστά στο βράχο της Αθήτου με υπέροχη θέα την θάλασσα. Ρίξε μια πενιά να ετοιμάσω εδώ τα θέματά μου γιατί τόση ώρα καρβουνιάσαμε στο τηλέφωνο. Ξαναλέω τρόπος επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας bluelibero, μια λέξη bluelibero@yahoo.gr. Για εσάς που θέλετε σακούλα και ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον, σακούλες απορριμμάτων Aristoplast που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη Σερών, 23 940 72 941. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Γιώργο, ζούμε για να σ' ακούμε. Τα μηνύγκια μας πονέσανε με αυτούς που μας διοικούνε. Ο Ίστρος συνεχίζεται. Ο ποιητικός από τον φίλο μου, τον Μάνο. Την καλησπέρα μου. Ξέρετε, κάθε φορά ότι ως εκπομπή είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Προσπαθούμε να είμαστε σοβαροί, όσο περισσότερο γίνεται. Και προσπαθούμε να τσεκάρουμε κάτι από 150.000 πλευρές. Ακόμα και όλη η Ελλάδα και όλος ο πλανήτης μπορεί να το δίνει τελειωμένο, οριστικό, σίγουρο κτλ. Εμείς προτιμούμε να μην το πούμε και αν το πούμε να το έχουμε τσεκάρει από 100 πλευρές. Και όπως ξέρετε όσοι ακούτε όλα αυτά τα χρόνια την εκπομπή, δύσκολα θα φιλοξενήσουμε κάποιον μόνο και μόνο για να το φιλοξενήσουμε, για να πουλήσουμε, για να περάσει η ώρα, για να κάνουμε το κομμάτι μας ή πόσο μάλλον για να εξυπηρετήσουμε συμφέροντα άλλων που ίσως θέλουν να εκμεταλλευτούν το όνομα του Ηρακλή, θέλουν να προβληθούν ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα μπαίναμε ποτέ σε αυτή τη λογική και δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Σήμερα όμως έπρεπε, ήμουν υποχρεωμένος να επικοινωνήσω με τον πρόεδρο της Τρίγλιας, τον κύριο Στράτο Ευγενίου, με τον οποίο μιλούσα αρκετά λεπτά λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, γι' αυτό και ακούγατε λίγο παραπάνω το intro μας, για να μάθω τι ακριβώς συμβαίνει, τι έχει συμφωνηθεί, αν έχει συμφωνηθεί, πού ακριβώς βρίσκονται οι επαφές, γιατί σήμερα προέκυψε δημοσίευμα για οριστική συμφωνία, ο κόσμος ασχολείται με αυτό, έχει τρέξει παντού, έχει διαρρεύσει παντού, έχει κυκλοφορήσει παντού. Ο κύριος Ευγενίου έχει μπει στη διαδικασία να κάνει και δηλώσεις. Εχθές το διέψευδε κατηγορηματικά, σήμερα δεν το διαψεύδει κατηγορηματικά. Αλλά αυτό που λέει δεν σημαίνει οριστική συμφωνία. Οριστική συμφωνία όταν ακούει κάποιος, όταν διαβάζει κάποιος, καταλαβαίνει ότι ο Ηρακλής με την Τρίγλια τα βρήκανε. Και ότι αυτό που απομένει είναι να γίνει μια γενική συνέλευση όπου θα πάρθει το OK από τον ερασιτέχνη και θα προχωρήσει η διαδικασία. Οριστική συμφωνία, φαντάζομαι για τον περισσότερο κόσμο, σημαίνει ότι ο Ηρακλής
Θα πάρει το αφημί της Τρίγλιας. Θα εξακολουθεί να φορά τα μπλε άσπρα, γιατί να το πούμε και αυτό λεπτομέρεια, αλλά ίσως σημαντική, η Τρίγλια τα ίδια χρώματα με τον Ηρακλή φοράει. Θα αλλάξει το σήμα και θα έχει έδρα το Καφτατζόγλιο και θα είναι κανονικά Ηρακλής Θεσσαλονίκης και θα παίξει στη Football League τρίτη τάξη κατηγορία. Αυτό κάποιος θα σκεφτεί αν ακούσει ή αν διαβάσει οριστική συμφωνία Ηρακλή με Τρίγλια. Δεν είναι όμως τα πράγματα έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι, είναι τελείως διαφορετικά και δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Είναι τελείως διαφορετικά βάσει των όσων μου είπε ο ίδιος ο κύριος Ευγενίου πριν από λίγο και φυσικά θα σας τα μεταφέρω γιατί αυτό είναι το ρεπορτάζ. Ως γνωστόν, εδώ και αρκετό καιρό ομάδες ανθρώπων που εκπροσωπούν τον Ηρακλή και προφανώς σε συνεργασία με τον Γυμναστικό Σύλλογο έχουν πάρει ένα τυπικό και ουσιαστικό ok για να εκπροσωπούν τον Ηρακλή, γιατί δεν γίνεται οποιοδήποτε να πηγαίνει και να λέει «Γεια σας, είμαι ο Ηρακλής, ελάτε να μου δώσετε το αφημί». Πρέπει να τηρηθούν και κάποια πράγματα. Άλλοι μιλούσαν με τον Καραϊσκάκη κάποτε, άλλοι μιλούσαν με τον Κρόνο Αργυράδων, πάει και αυτό, ο Τόν Παπαδόπουλος στο βιολί του με το Βόλο, να δούμε τι θα πει και σήμερα στη συνάντηση με τους φορείς. Και μια άλλη πλευρά με επικεφαλή τον κύριο Κώστα Ιωακιμίδη, όπως σας έχουμε αναφέρει και άλλες φορές. Είχε επαφές όλο αυτό το χρονικό διάστημα με την Τρίγλια. Θυμάστε, όταν τελείωσε το πρωτάθλημα και είχαμε πρωτοπεί εδώ το όνομα της Τρίγλιας, τότε ότι όλοι είχαν βαλθεί να το διαψεύσουν. Τα ραντεβού είχαν γίνει βέβαια και δεν ήταν μυστικό. Πέρασαν κανένα δύο μήνες από τότε. Και από τη στιγμή που με τα υπόλοιπα αφημί δεν έγινε τίποτα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φαντάζει τη Τρίγλια στο πιο βατό, ίσως το μοναδικό και ίσως η μοναδική λύση. Εκτός κι αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, γιατί σήμερα πήρε το αυτί μου και για άλλες απόπειρες άλλων ομάδων ανθρώπων που εκπροσωπούν τον Ηρακλή και άκουσα ονόματα τριών συγκεκριμένων ομάδων της Football League. Στο Κιλκής, στην Καβάλα και μία στη Χαλκιδική. Σημαίνει ότι, θα το πω πολύ απλά, συγκεκριμένοι άνθρωποι αμολύθηκαν να βρουν αφημί, έστω για τη Football League, έστω για την τρίτη τάξη κατηγορία, από τη στιγμή που δεν προχώρησε το θέμα του Βόλου, από τη στιγμή που δεν δικαιώθηκε ποτέ ο Ηρακλής, από τη στιγμή που δεν έγινε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Τώρα που μιλάμε επίσημα, φωναχτά, επίσημο δεν έχει γίνει τίποτα, γιατί για την Τρίγλια δεν έχει βγει καμιά ανακοίνωση από τον Ηρακλή, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Φωναχτά λοιπόν όμως, on the record και όχι off the record όπως λέμε, αυτό που είναι στο προσκήνιο είναι το θέμα της Τρίγλιας. Το οποίο θέμα της Τρίγλιας πριν από δύο μήνες θεωρώ, βάσει και τον όσο μου είπε ο κύριος Ευγενίου πριν από λίγο, ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο να αποκτηθεί. Τώρα είναι αρκετά πιο δύσκολο, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν προχωρήσει σε μεταγραφές, έχουν κάνει το κομμάτι τους, έχουν ξοδέψει χρήματα, έχουν προπονητή νέο, έχουν κάνει μία βάση για την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη Football League. Εδώ κάπου φυσικά μπαίνει ο Ηρακλής. Και θέλω βάσει του ρεπορτάζ και βάσει των όσων μου μετέφερε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Τρίγλιας, ο κύριος Στράτος Ευγενίου, να καταγράψουμε, παύλα ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί, το ξαναλέω, μπορεί οι περισσότεροι σήμερα να διάβασαν ένα τίτλο ή δύο τίτλους ή τρεις τίτλους ή όσους θέλετε, γιατί ξέρετε πώς είναι αυτό. Δυστυχώς μπορεί κάποιος να γράψει κάτι, να το πάρουν όλοι, να γίνει το περίφημο copy-paste και να γράφει όλη η Ελλάδα ότι ο Ηρακλής πήρε το αφημί της Τρίγλιας. Δεν έχει γίνει αυτό τώρα που μιλάμε. Ούτε οριστική συμφωνία υπάρχει τώρα που μιλάμε.
μεταφέρω τα όσα μου μετέφερε πριν από λίγο ο κύριος Ευγενίου. Είναι σε συζητήσεις με τον κύριο Ακημίδη, έχουν κάνει αρκετά ραντεβού, αλλά δεν έχουν συμφωνήσει οριστικά, γιατί για να συμφωνήσουν οριστικά πρέπει ο κύριος Ακημίδης να μεταφέρει στον Ηρακλή, μέσω γενικής συνέλευσης προφανώς, τα όσα επιθυμεί η πλευρά της Τρίγλιας. Γιατί η πλευρά της Τρίγλιας επιθυμεί συγκεκριμένα πράγματα. Και ποια είναι αυτά, πάμε να τα δούμε, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Και όπως θα τα καταγράφουμε, ίσως, εμένα μου ήρθε κατευθείαν όταν μιλούσε στο τηλέφωνο, ίσως ήρθε και σε εσάς στο μυαλό, η περίπτωση του Ηρακλή Αμπελοκήπων. Και θα καταλάβετε τι εννοώ. Το πρώτο που ζητά λοιπόν η πλευρά της Τρίγλιας είναι η διοίκηση της ομάδος να αποτελείται από την τωρινή διοίκηση της Τρίγλιας με την προσθήκη μόνο δύο ανθρώπων του Ηράκλη. Δηλαδή πρόεδρος να παραμείνει ο κύριος Ευγενίου και να αναλάβουν δύο του, να προσθεθούν μάλλον στο διοικητικό σχήμα. Της Τρίγλιας με δύο ανθρώπους του Ηρακλή. Τα γνωρίζω, Μάνο μου, τα γνωρίζω. Τα γνωρίζω, γι' αυτό και ήθελα να επικοινωνήσω και εγώ ο ίδιος μαζί του. Γιατί χθες έλεγε άλλα, σήμερα λέει άλλα. Και αυτό έχει την εξήγησή του. Έχει δεχτεί πίεση. Είναι λογικό από τη στιγμή που πήρε δημοσιότητα το όλο θέμα. Και όσο ακούς κάποιον να το διαψεύδει, καταλαβαίνεις ότι έχει το σκοπό του. Γιατί πάνω απ' όλα εμάς μας ενδιαφέρει ο Ηράκλης, έτσι. Τι σημαίνει σκοπός του. Να σκεφτούμε και λίγο πονηρά. Πώς σκεφτήκαμε χθες πονηρά και είπαμε ο Κυριζίδης πήγε στο Βόλο. Οπ. Σκεφτήκαμε. Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα. Μπορεί να σημαίνει και πολλά. Δεν ξέρεις. Αλλά έχει τόσες ομάδες η Super League. Αυτό είναι το παίχτη από τη συγκεκριμένη ομάδα που πήγε και πήρε. Τέλος πάντων. Το κλείνω. Όταν η Τρίγλια αρχίζει και καταλαβαίνει ότι για τον Ηρακλή είναι η μοναδική λύση, θα κάνει μουτσουνάκια. Τι νομίζετε ότι θα πει, ελάτε, ανοίγω τα χέρια μου και την αγκαλιά μου και ελάτε να πάρετε ό,τι θέλετε. Δεν είναι έτσι. Όταν καταλαβαίνει η Τρίγλια και οι θύνοντες της Τρίγλιας, συγκεκριμένης ομάδος που αποκτούν πολύ μεγάλη δημοσιότητα και θα τους παίζει όλη η Ελλάδα γιατί μιλάμε για τον Ηρακλή, δεν είναι χαζή να μην το εκμεταλλευτούν αυτό. Τι ζητούν δηλαδή. Πρώτον, να είναι διοίκηση οι ίδιοι με την προσθήκη δύο ανθρώπων του Ηράκλη. Γιατί ο κύριος Ευγενίου θα είναι πρόεδρος μεγαλομέτοχος του Ηράκλη εφόσον προχωρήσει η διαδικασία. Δεύτερον, και εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και αυτό. Άντε το πρώτο, οκ. Okay. Το δεύτερο, δεύτερον. Τα μισά παιχνίδια να γίνουν στη Χαλκιδική και τα μισά στο Καφτατζόγλιο για φέτος. Και του χρόνου εξ ολοκλήρου τα μάτς θα είναι στο Καφτατζόγλιο. Αυτά είναι τα δύο βασικά που θέλει η πλευρά Τρίγλιας, η πλευρά Ευγενίου να γίνουν προκειμένου να υπάρξει οριστική συμφωνία. Αυτά είναι τα δύο βασικά που η πλευρά του κυρίου Ακημίδη θα μεταφέρει στο Γάμα Σίγμα, θα μεταφέρει προφανώς σε μια γενική συνέλευση όπου πρέπει να εγκριθούν. Θα εγκριθούν. Το πρώτο με δύο ανθρώπους του Ηρακλή σε μια διοίκηση που αποτελείται ως επιτεπλίστων από ανθρώπους της Τρίγλιας. Και το δεύτερο, τα μισά μάτς να γίνονται εκεί και τα μισά στο Καφτατζόγλιο. Να τρέχει δηλαδή ο παδός του Ηρακλή στην Τρίγλια για να βλέπει τον Ηρακλή. Που θα είναι Ηρακλής, θα είναι το σήμα του Ηρακλή, το χρώμα του Ηρακλή, αλλά θα παίζει εκεί τα μισά παιχνίδια. Και θα είναι και στην τρίτη τάξη κατηγορία, έτσι. Αν γινόταν για τη Super League, θα έλεγε κάποιος, κάνω την καρδιά μου πέτρα, θα τραβηχτώ. Τώρα μιλάμε για την Γάμα Εθνική. Και
Βλέπετε πόσο μεγάλη διαφορά έχει αυτό που σας λέω βάσει τον όσο που μετέφερε ο κύριος Ευγενίου, που κάποιος μπορεί να πει ότι αυτά τα κάνει για να ανέβει η τιμή. Δεν είμαι δικηγόρος του, ούτε τον εκπροσωπώ. Το ρεπορτάζ κάνουμε και μπήκαμε στη διαδικασία να επικοινωνήσουμε μαζί του, γιατί όταν διαβάζεις για οριστική συμφωνία πρέπει να το τσεκάρεις. Από την πλευρά του Ηρακλή δεν προκύπτει το παραμικρό. Ούτε κάποιος έχει τοποθετηθεί δημόσια, ούτε κάποια ανακοίνωση έχει βγει από ΓΣ. Τίποτα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, έτσι πως τα καταφέρανε όσοι εμπλέκονται με το ποδοσφαιρικό Ηρακλή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο αδιέξοδο. Δηλαδή τι κάνεις. Κάνεις μια γενική συνέλευση και λες τι, θέλετε να πάρουμε το αφημί της Τρίγλιας και να παίζουμε μισά μάτς φέτος εκεί, μισά στο Καφτατζόγλιο, γιατί δεν θέλουν φέτος να φύγουν εξ ολοκλήρου από εκεί, γιατί είναι ο τόπος τους, τον αγαπούν, έχουν δώσει λεφτά κτλ. Θέλετε μήπως, συγγνώμη, να περιμένουμε τον Τόμ Παπαδόπουλο? Ναι, φίλε μου Αστέρη, καλησπέρα. Στο Βόλο λένε ότι ο Τόμ Πάπας θα αγοράσει τον όπου σου και του χρόνου. Ναι, οκ. Okay. Έχουμε πει 1.000.000 φορές τους κινδύνους και τα ρίσκα που υπάρχουν για το του χρόνου, για το θέμα του Βόλου. Η Τρίγλια σου λέει, παίξε τα μισά εδώ, παίξε τα μισά στο Καφτατζόγλιο και του χρόνου είσαι εξ ολοκλήρου στο Καφτατζόγλιο και συνεχίζεις ως Ηρακλής, μακάρι να έχεις ανέβει και να είσαι και Super League 2 του χρόνου. Ο Τόμ Παπαδόπουλος λέει ότι εγώ έχω συμφωνήσει για του χρόνου. Βέβαια, θυμάστε ότι είχε κάνει μια πολύ υποτιμητική προς τον Παπαδόπουλο γραπτή δήλωση ο Μπέος, που ουσιαστικά τον ξεφτέλιζε με όσα έγραφε. Άσχετα αν προχθές τον κάλεσε να δούνε μαζί K19 τι είδαν εκεί μπάσκετ στο Βόλο. Αυτά μόνο αυτοί ξέρουν γιατί τα κάνουν. Και θα έρθει ο Τόμ Παπαδόπουλος προφανώς σήμερα στη συνάντηση με τον Φορέων και θα πει: έχω συμφωνήσει με τον Μπέο, θα πει τα ίδια δηλαδή. Για του χρόνου. Που του χρόνου δεν ξέρουμε πρώτον αν ο Βόλος θα είναι στην πρώτη εθνική. Και πες ότι άντε, οκ, okay, και είναι, δεν ξέρουμε τι χρέη θα κουβαλάει πάνω του. Γιατί το αφημί του Βόλου αυτή τη στιγμή είναι καθαρό. Του χρόνου δεν θα είναι. Θα έχει κάποια χρέη πάνω. Δεν γίνεται να μην έχει. Μεταγραφές, το ένα, το άλλο, Super League, θα έχει. Οπότε δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά και να πούμε ότι υπάρχει οριστική συμφωνία και αύριο ο Ηρακλής ξεκινά στη Football League. Γιατί πρέπει αυτά που ζητά η πλευρά του Ευγενίου, αυτά που ζητά η πλευρά της Τρίγλιας, να μεταφερθούν στη Γενική Συνέλευση, όποτε γίνει. Έτσι είναι το σωστό, δεν νομίζω να πάρει κάποιος τα κρυφά απόφαση για ολόκληρο τον Ηρακλή, χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Φαντάζομαι πως έτσι είναι το σωστό. Φαντάζομαι συμφωνείτε και μαζί μου. Να μεταφερθούν από τον κύριο Ακημίδη, από τον οποιοδήποτε, τα αιτήματα, τα θέλω της πλευράς του Ευγενίου στο σώμα, στο γάμα σίγμα και να πάρθει μια απόφαση. Γιατί ο Ευγενίου μου μίλησε ως ανένδοτο στο συγκεκριμένο κομμάτι, ότι αν δεν δεχτεί ο Ηρακλής να είμαστε εμείς η διοίκηση και να παίζουμε τα μισά παιχνίδια εδώ, στη Χαλκιδική δηλαδή, τότε δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Αν τα δεχτεί αυτά τα δύο ο Ηρακλής, τότε προχωράμε και συμφωνούμε και ξεκινάμε και πάμε και για άνοδο, γιατί κάναν και μεταγραφές. Δεν σας θυμίζει όλη η ιστορία λίγο ο Ηρακλή Αμπελοκήπων? Θυμάστε τι ήθελε ο Ηρακλής Αμπελοκήπων? Ήθελε να είναι η διοίκηση εκείνης της ομάδος. Ήθελε να παίζει στους αμπελόκηπους. Και έλεγε ότι ως Ηρακλής θα το δούμε για του χρόνου. Κάτι τέτοιο δεν είναι τώρα κι αυτό? Δεν είναι διαφορετικό από το να παίζει εξ ολοκλήρου ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο και να έχει εξ ολοκλήρου δική του διοίκηση? Γιατί ουσιαστικά ο Ηρακλής, αν προχωρήσει αυτό, θα έχει μεγαλομέτωχο τον μεγαλομέτωχο της Τρίγλιας και τη διοίκηση της Τρίγλιας με την παρουσία δύο μόνο ανθρώπων του Ηρακλή, της οικογενείας τέλος πάντων που θα αποφασίσει ο Ηρακλής. Αυτά υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Αυτά λέει η πλευρά του Ευγενίου, που λέει και άλλα φυσικά, γιατί βγαίνει στα ραδιόφωνα. Εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία του μαϊντανισμού, αλλά μπαίνουμε στη διαδικασία του ρεπορτάζ, για να ξέρουμε τουλάχιστον τι μας γίνεται και από τις δύο πλευρές. Γιατί, το ξαναλέω, σήμερα περισσότερος κόσμος διάβασε κάτι, άκουσε κάτι, το θεώρησε δεδομένο, σου λέει τελείωσε ιστορία, τρίγλια, τελειώσαμε. Και ξέρετε πώς είναι το Facebook, ο ένας το παίρνει από τον άλλον και πολλοί ίσως το θεωρούν δεδομένο. Καλησπέρα στο λαό, λέει ο φίλος ο Θωμάς από την Κιανόλευκη Αλεξάνδρεια. Καλά τα λες Γιώργο, αλλά απορώ ποιος κάνει τέτοιες συμφωνίες. Τι να τρέχουμε από εδώ και από εκεί για να δούμε την ομάδα. Στην τελική ας δίνουν τις μισές εις πράξη τα μισά μάτς που θα γίνονται στο Κάφτα να τελειώνουμε. Τι να πρωτοπώ, όλο ό,τι να είναι κάνουν, αλλά αντάλλον στο ποδόσφαιρο και θα έρθει και ο Σεπτέμβρης και ακόμα θα λέμε όχι έτσι αυτό, όχι έτσι το άλλο, πονάει το κεφάλι μας λέμε. Πάρα πολύ πονάει το κεφάλι μας. Πάρα πολύ πονάει το κεφάλι μας, Θωμά μου, και δεν περνάει με τίποτα. Την καλησπέρα και στον φίλο τον Φίλιππο που μας ακούει από την Βέρεια Ηρακλάρα Βέρειας. Τώρα για το Τρίγλια μη βιάζεσαι, Φίλιππε. Μη βιάζεσαι, γιατί είχες παρασυρθεί και με το θέμα του Βόλου. Γενικά, το μη βιάζεστε δεν σημαίνει στο χρόνο, γιατί χρονικά ο Ηρακλής έπρεπε να έχει η ομάδα που κάνει φιλικά αυτή τη στιγμή. Το μη βιάζεστε εννοώ στο θέμα το ότι μην τα θεωρούμε όλα εύκολα και όλα τελειωμένα και όλα δεδομένα. Γιατί για να τελειώσει κάτι με την Τρίγλια στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει ο Ηρακλής να συμφωνήσει σε αυτά που ζητά η Τρίγλια, τα οποία σας καταγράψαμε. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Θυμίζω τρόπος επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blueliberopapakiyahoo.gr. Θα ήθελα να σας διαβάσω, θα ήθελα να σας αφουγκραστώ. Να σχολιάσετε, να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να πείτε τη γνώμη σας για το πώς σας φαίνονται, πώς σας ακούγονται όλα αυτά που καταγράφουμε μέσω του ρεπορτάζ, όλα όσα μας μετέφερε ο πρόεδρος της Τρίγλιας για ένα θέμα που φυσικά δεν είναι τελειωμένο. Δεν είναι καθόλου τελειωμένο και δεν είναι απλό και εύκολο, και για να γίνει χρειάζονται 2-3 σοβαρά να αποφασιστούν και να συμφωνηθούν. Αυτά που προείπαμε και επαναλαμβάνω, το ένα είναι να παραμείνει η διοίκηση της Τρίγλιας όσο έχει και να μπουν 2 του Ηρακλή, και το άλλο είναι να γίνουν τα μισά μάτς εκεί φέτος και τα άλλα μισά στο Καφτατζόγλιο. Αν αυτά τα αποφασίσει ο Ηρακλής και τα συμφωνήσει η πλευρά του Ηρακλή, τότε ίσως και το deal να γίνει. Αλλιώς δεν ξέρω τι μπορεί να έρθει, γιατί σε 2 μέρες έχουμε και Αύγουστο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ στενάχωρο, πάρα πολύ πικρό, πονάει απίστευτα, απίστευτα πονάει. Να είναι ένα καλοκαίρι χωρίς περιγραφές, χωρίς μεταγραφές, χωρίς φιλικά, χωρίς ποδόσφαιρο, χωρίς τίποτα. Πονάει απίστευτα. Και φυσικά για αυτό τον πόνο και για αυτά που τραβάμε έχει πολύ 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 μεγάλη ευθύνη ο Τόμ Παπαδόπουλος. Με τους συνεργάτες του, με τους βοηθούς του, με τα μέλη της διοίκησης, με όσους ήταν δίπλα του, τα δεξιά του χέρια, τα αριστερά του χέρια, τα πόδια, τα πάντα. Αυτοί ευθύνονται το ότι είμαστε 30 Ιουλίου και δεν υπάρχει πουθενά ποδοσφαιρικός Ηρακλής. Γιατί όλο τον χρόνο όλα καλά. Όλο τον χρόνο όλα καλά θα πάνε. Τώρα ξαναπες τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Που δεν είναι το θέμα μόνο τώρα ότι δεν σε πιστεύει κανένας και δεν σε πιστεύεται κανένας. Πλέον, οι περισσότεροι σε κοροϊδεύουν. Δεν σε παίρνουν καν στα σοβαρά. Γράφει ο φίλος ο Νίκος. Λέγομαι Νίκος, ο Παπαδόπουλος για πόσο θα γελοποιεί τον Ηρακλή, πότε θα καταστεί ανεπιθύμητος, δηλαδή αν εμφανιστεί ο Παπαθανασάκης και πει έχω 100 χιλιάρικα θα κάτσουν να τον ακούσουν.
Έχει καμία διαφορά ο Παπαδόπουλος από τον Παπαθανασάκη? Ας του ξεκόψουν την ενασχόληση με τον Ηρακλή. Βαρεθήκαμε. Φίλε μου Νίκο, εγώ προσωπικά συμφωνώ απόλυτα με το μήνυμά σου. Υπάρχουν όμως και κάποιοι στον Ηρακλή που δεν συμφωνούν. Που θεωρούν ότι μπορεί ως χορηγός, ως κάτι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, υπάρχουν συγκεκριμένοι στον Ηρακλή που εξακολουθούν και πιστεύουν ότι μπορεί να βοηθήσει. Εμένα μου φαίνεται ανέκδοτο αυτό. Όλο το χειμώνα εύχομαι να διαψευστώ για αυτά που λέω. Δεν διαψεύστηκα. Και την άνοιξη και το καλοκαίρι. Θα φύγει και το καλοκαίρι και πάλι μακάρι θα λέω να διαψευστώ. Μπορώ να πω στο φίλο τον Νίκο που έστειλε τώρα το mail του ότι έχει άδικο? Ο Ηρακλής έχει καταστραφεί. Τον Ηρακλή τον υποβίβασαν στα χέρια του. Χρωστάει. Σκάνε η μία προσφυγή πίσω από την άλλη. Όλα αυτά διοίκησης τον Παπαδόπουλου. Και παρόλα αυτά εξακολουθεί και δεν έχει κανένα θέμα και κάνει συναντήσεις. Και σήμερα μίλησα και με κάποιους που θα είναι στο ραντεβού και είπαν, μου απάντησαν με ερώτηση, έχουμε κάτι άλλο? Ας τον ακούσουμε. Επειδή δεν έχουμε κάτι άλλο, το έχω πει το παράδειγμα, θυμάστε πριν χρόνια. Αν είμαστε στην έρημο για μέρες, πεινασμένοι, διψασμένοι και δεν βρίσκουμε νερό, δεν βρίσκουμε τίποτα και το μόνο που έχουμε μπροστά μας είναι πέτρες. Το θυμάστε το παράδειγμα. Επειδή πεινάμε και διψάμε, τι θα κάνουμε, θα φάμε τις πέτρες? Να σπάσουμε τα δόντια μας? Να κάνουμε χειρότερο κακό στον οργανισμό μας δηλαδή? Καλύτερα να συνεχίσουμε, μήπως και βρούμε πιο κάτω νερό. Θα φάμε τις πέτρες επειδή δεν έχει κάτι άλλο στην έρημο? Ή θα πιστέψουμε με την ζαβλαμάρα μας από τη ζέστη και την κούραση και την ηλίαση και τη Σαχάρα και δεν ξέρω εγώ πού τι άλλο, ότι με τις πέτρες θα ξεδιψάσουμε και θα χορτάσουμε για λίγο, θα μας κοπεί η όρεξη? Γιατί κάθε φορά αυτό κάνουμε. 4 ραντεβού στο Βόλο, 5 ραντεβού στο Βόλο, 3 συναντήσεις εδώ στο Κατσάνο με τον Τόμπο Παπαδόπουλο, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Και φυσικά, πέρα από τις δηλώσεις του Φώτη Θεού που περιμένει από τον Τόμπο Παπαδόπουλο να πληρώσει τα μπιμπιάτικα του ΓΣ στην ΠΑΕ, οι επαφές συνεχίζονται. Όπως και σήμερα. Δεν ξέρω τι καινούριο θα πει. Γιατί αν τους πει πάλι τα ίδια περί Μπέου, τα ίδια περί Βόλου, τα ίδια ότι θα βοηθήσει, τότε μάλλον θα μετανιώσουν που κάναν ξανά ραντεβού. Το θέμα είναι να γίνει ραντεβού και να ακούσουν κάτι διαφορετικό. Και επιτέλους καλό θα είναι ως οικογένεια να πάψουμε να λέμε δεν έχουμε κάτι άλλο. Γιατί όταν το λέμε αυτό, αυτοί που το ακούν το εκμεταλλεύονται. Έρχεται η Τρίγλια τώρα και σου λέει δεν έχει κάτι άλλο ο Ηρακλής, πού θα πάει? Σε μένα θα έρθει. Κάτσε να του βάλω τους όρους μου. Για να δούμε τι καλά. Γιατί ξέρει ότι άμα δεν του δώσω και εγώ το αφημί, δεν θα παίξει πουθενά φέτος. Αυτό δεν γίνεται? Αυτό γίνεται. Έλα να χορέψουν στο ταψί. Μία φορά να μας έπειθε ότι κάνουμε λάθος. Μία φορά να μας έπειθε ότι εμείς είμαστε οι κακοί και αυτός είναι ο καλός. Μία φορά να μας έπειθε ότι όντως θέλει το καλό του Ηρακλή. Μία φορά να μας έπειθε ότι όντως αποτελεί λύση για τον Ηρακλή. Δεν το έχει κάνει ούτε μία φορά, ούτε μισή, ούτε εν τέταρτο. Να το κάνει, να το χαρούμε, να βγω πρώτος και να πω πρόεδρε συγχαρητήρια, που λέει ο λόγος. Δεν το έκανε. Πόσα ραντεβού ακόμα, πόσες δηλώσεις ακόμα, πόσες υποσχέσεις ακόμα, πόσα θα ακόμα. Φύγαν και οι εκλογές, χορτάσαμε από τα θα. Πόσα μελλοντικά ακόμα. Εδώ ούτε συνέντευξη τύπου δεν έκανε, που μας είχε προαναγγείλει ο ίδιος ότι θα κάνει την προηγούμενη εβδομάδα. Θα φύγει και αυτή η εβδομάδα και θα φύγει και η επόμενη, θα φύγει και το καλοκαίρι. Στο μπάσκετ είμαστε εν αναμονή των υπόλοιπων μεταγραφών.
Έχει κάνει και μια σχετική ανάρτηση μετά την ανακοίνωσή του ίδιου ο Βασίλης ο Καβαδάς. Χαρούμενος, ευτυχισμένος και ενθουσιασμένος για τη νέα μου ομάδα, restart όπως γράφει. Η Καϊρακλής που έβγαλε και ανακοίνωση ακόμα μία για τα διαρκείας. Βέβαια όπως καταλαβαίνετε κάτω από αυτήν στα social media ούκο λίγα ήταν τα μηνύματα. Γιατί το λάθος του κυρίου Δρακόπουλου ήταν μεγάλο. Τα λέγαμε και χθες αρκετή ώρα. Η Καϊρακλής καλεί το φίλο του κόσμου να προμηθευτεί εγκαίρως το ιστήριο διαρκείας του καθώς το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και ο αριθμός πλέον περιορισμένος. Με ένα διαρκεία στηρίζεται την προσπάθεια της ομάδος μας και παράλληλα εξασφαλίζεται σε τρομερά χαμηλή τιμή τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τον Ηρακλή στην Α1 και πάλι και κόντρα σε ομάδες υψηλού επίπεδου όπως ελπίζουμε να παρουσιαστεί και η δική μας. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας στο Ιβανόφιο. Ενημερώνουμε τον φίλαθλο κόσμο της ομάδος μας πως τα γραφεία της ΚΑΕ στο Ιβανόφιο θα λειτουργούν για διάθεση εισιτηρίων διαρκείας στις καθημερινές και ώρες 11 με 2 και το απόγευμα 6 με 9. Παράλληλα υπάρχει δυνατότητα κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό της ΚΑΕ. Κάτι που ισχύει και για τη διάθεση των μετοχών. Υπενθυμίζουμε τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας θύρες 6-7 100 ευρώ, θύρα 1 150 ευρώ, θύρα 2 200 ευρώ, θύρα 4-5 200 ευρώ, θύρα VIP 300 ευρώ, καθίσματα VIP 500 ευρώ. Υπάρχει και το courtside box seats που κοστίζει 3.000 ευρώ θέση μέσα στο γήπεδο για 4 με 6 άτομα σε διακεκριμένο σημείο με όλες τις παροχές VIP και δυνατότητα διαφημιστικής πινακίδας. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με τα γραφεία της Καϊρακλής τις προαναφερόμενες ώρες. info@iraklis.bc.gr iraklis.bc@hotmail.com 2310-219-233 και 6937-216-750. Όλοι μαζί θα σε πάμε ψηλά. Η σημερινή νέα ανακοίνωση για τα διαρκεία της ΚΑΕ Ηρακλής. Ο τύπος είπε στους παίχτες, συνεχίζει ο φίλος ο Νίκος με νέο mail, να τους δίνει 100 ευρώ το μήνα. Υπάρχει μεγαλύτερη ξεφτύλα από το να μιλάνε μαζί του. Λίγη αξιοπρέπεια δεν έχει μείνει σε αυτό το σύλλογο. Θέλει κανείς να γίνουμε τσιράκια του Μπέου. Γιατί? Για να βλέπουμε άσο ημίχρονο διπλό τελικό, αναρωτιέται και γράφει και ρωτά ο φίλος ο Νίκος. Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου. Και να θέλω, δεν μπορώ. Γιατί είναι κάτι που σε αυτήν εδώ την εκπομπή, φίλε μου Νίκο, το ακούς πάρα πολλές φορές. Κάποια από αυτά που έγραψες. Πολλά στο μυαλό μας. Είναι καταστροφική η διοίκηση του Παπαδόπουλου. Όταν φτάνει στο σημείο 30 Ιουλίου να μην έχεις ομάδα, δεν μπορεί να πεις άλλη λέξη πέρα της καταστροφής. Δεν γίνεται να πεις κάτι άλλο. Συνεχίζουμε, αλλάζουμε θέμα και πάμε να μιλήσουμε με τον δεύτερο αθλητή που έφερε μετάλλιο στον Ηρακλή και με τους πόντους. Χθες ακούσαμε εδώ στην εκπομπή, φιλοξενήσαμε τον Παύλο Μπόφτση στο τριπλούν με το ασημένιο μετάλλιο. Ήρθε μετά και το χάλκινο από τον Κώστα Βρανά στα 1500 μέτρα, την τρίτη θέση, τον οποίο έχουμε τώρα στην γραμμή μας. Κώστα, καλησπέρα και πολλά συγχαρητήρια. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Το δικό σου μετάλλιο, το μετάλλιο του Παύλου και η προσπάθεια και των υπόλοιπων παιδιών έφεραν τον Ηρακλή στην τρίτη θέση, κάτι που μας κάνει να χαιρόμαστε γιατί ο Στίβος έχει πολύ μεγάλη ιστορία του Ηρακλή και σιγά σιγά κάνετε τεράστια βήματα. Η δική σου η επιτυχία πώς ήρθε αυτό το χάλκινο μετάλλιο που είναι το πρώτο σου ως άντρας, έτσι, σε πανελλήνιο ναι, επίπεδο. Στην κατηγορία των άντρων είναι το πρώτο μου μετάλλιο, είχα και σαν πιο μικρός, αλλά στους άντρες είναι το πρώτο. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε και από πέρυσι, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Μάλιστα, πέρυσι μπορώ να σας πω ότι ήμουν και σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήμουν φέτος. Απλά όσο άτυχος ήμουν πέρυσι που τραυματίστηκα τρεις μέρες, ας πούμε, πριν το Πανελλήνιο, τόσο τυχερός ήμουν, ας το πούμε, φέτος που είχα όλη τη χρονιά τραυματισμούς, αλλά την μέρα του Πανελλήνιου ήμουν καλά. Δηλαδή δεν είχα κάποιο τραυματισμό, μπήκα μέσα. Πήρες την εκδίκησή σου. Ακριβώς, το πάλεψα και μπήκα μέσα με σκοπό να πάρω το μετάλλιο. Δηλαδή το έβλεπα πολλές φορές στο μυαλό μου αυτό το σενάριο πριν τρέξω. Το είχα πάρει απόφαση. Mm-hmm. Σε ένα άθλημα δύσκολο, για μας απ' έξω κουραστικό, με χρόνο ο οποίος σε ικανοποιεί, είναι στα δικά σου μονοπάτια, θες κάτι καλύτερο, μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο σε επίσης αγώνες. Εντάξει, ο χρόνος μου φέτος στο μετάλλιο ήταν 3.54. Να φανταστείτε ότι πέρυσι είχα 3.53 δύο μήνες πριν το Πανελλήνιο το περσινό, δηλαδή πέρυσι ήμουν σε πιο καλή κατάσταση όπως είπα.
Απλά είχα αυτό το θέμα με τον τραυματισμό. Εντάξει, σίγουρα ήθελα πιο κάτω φέτος, ήθελα κάτω από 3.50, αυτός ήταν ο στόχος, το οποίο κάτω από 3.50 είναι πολύ λίγοι αθλητές στην Ελλάδα που έχουν τρέξει, ας πούμε, 3.49, 3.48, 3.50 και κάτω. Δεν τα κατάφερα δυστυχώς γιατί είχα πολλούς τραυματισμούς, αλλά και ο χρόνος που ήταν κοντά στο ατομικό μου νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία για τα δεδομένα που επικρατούσαν. Mm-hmm. Αυτό. Και ποιο είναι το συνέστημα αυτό για πρώτη φορά στο βάθρο? Το συνέστημα. Πιο πολύ επικρατούσε το συνέστημα της δικαίωσης. Δηλαδή, εντάξει, έχω χαρεί και άλλες φορές μετάλλιο, όπως σας είπα, και πιο μικρός και πρωταθλητής Ελλάδος ήμουν και εθνική ομάδα ήμουνα. Απλά, εντάξει, αυτό το μετάλλιο στο πιστεύω το δικαιούμουν στους άντρες και ήρθε μετά από τόσο καιρό, επιτέλους. Αυτό. Χθες ο Παύλος μας έλεγε για το πόσο δεμένοι είστε, έχετε αποκτήσει έτσι οικογενειακό κλίμα στον Ηρακλή, βρίσκεστε σχεδόν κάθε μέρα, για να μην πω κάθε μέρα και όλη μέρα, στο Καφτατζόγλιο, στο βοηθητικό, κάνετε τις προπονήσεις σας. Βοήθησε και αυτό στην επιτυχία στο να δούμε τον Ηρακλή στην τριάδα. Ουσιαστικά στην κορυφή της Ελλάδος, έτσι όταν είσαι στους τρεις καλύτερους συλλόγους, τους άντρες στο στίβο. Σίγουρα το να προπονήσεις ένα οικογενειακό κλίμα παίζει και αυτόν τον ρόλο του, γιατί εντάξει, αθλητές είμαστε, αλλά δεν είμαστε μηχανές, είμαστε και άνθρωποι. Οπότε φυσικά όλο αυτό μετράει στην όλη προσπάθεια, το να είσαι καλά στον σύλλογο που είσαι. Και όπως είπατε και εσείς πιο πριν, υπάρχει προσπάθεια για βελτίωση. Γενικά υπάρχει ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Και όσο πάει και θα καλυτερεύει η κατάσταση, αρκεί να μην τα παρατήσουμε. Γιατί ουσιαστικά η αποτυχία έρχεται και μαζί με την εγκατάλειψη. Όσο δεν εγκαταλείπουμε και προσπαθούμε, τα πράγματα θα βελτιώνονται. Η επιτυχία δίνει το κουράγιο για κάτι καλύτερο. Τι έχεις μπροστά σου, τι θα ήθελες να έχεις μπροστά σου από εδώ και πέρα πλέον? Εντάξει, τώρα για αθλητικά θέματα μιλάμε, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Αθλητικά ήμουν στο να σταματήσω φέτος, σκεφτόμουν πολύ έντονα να σταματήσω, να συνεχίσω. Τώρα μετά το μετάλλιο, εντάξει, πήρα λίγο ένα κίνητρο να κάνω άλλη μια χρονιά για να ξεπεράσω για ακόμα μια φορά τον εαυτό μου. Θα το σκεφτώ, δηλαδή τώρα ένα μήνα θέλω να χαλαρώσω, γιατί όπως σας είπα ήταν δύσκολη χρονιά, είχε πολλούς τραυματισμούς και άλλα θέματα εκτός στίβου, ας πούμε, στη ζωή μου. Mm-hmm. Και αυτό θέλω να χαλαρώσω λίγο και μάλλον με βλέπω να συνεχίζει όμως, η αλήθεια είναι αυτή. Το εύχομαι. Το εύχομαι να συνεχίζεις και να κάνω κάτω από 3.50. Και αυτό και να φέρεις και νέα μετάλλια στον Ηρακλή, γιατί ως οικογένεια το έχουμε ανάγκη. Το ξαναλέω, ο Στίβος έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Ήταν μόνιμα πρωταγωνιστής πριν από δεκαετίες και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια μας αναγκάζεται με την καλή την έννοια, Κώστα, και ασχολούμαστε ξανά και αυτό είναι ευχάριστο. Πες μου κάτι, τα 1500 πώς προέκυψαν, πώς αποφασίζει κάποιος να ασχοληθεί με αυτό? Γιατί ο Στίβος έχει πάρα πολλά, μπορείς να κάνεις άπειρα. Πώς έκλεισες προς τα εκεί? Εγώ έχω περάσει από πολλά αγωνίσματα, η αλήθεια είναι, και μήκος έκανα όταν πρώτο ξεκίνησα, αλλά τέλος πάντων φαινόταν ότι έχω κάποιο ταλέντο προς τους δρόμους. Έχω δοκιμάσει και 800 και 1500 και 3 χιλιόμετρα με φυσικά εμπόδια και 5 χιλιόμετρα, μέχρι 5 έχω φτάσει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το τριάρι με τα εμπόδια θα ήταν το πιο ταιριαστό για μένα, έτσι λένε πολλοί και τα εργομετρικά που έχω κάνει αυτό δείχνουν. Απλά επειδή έχει τα εμπόδια και τις κρούσεις υπάρχει πολύ αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού και γενικά είμαι λίγο επιρρεπής εγώ στους τραυματισμούς. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον από σωματότυπο, δεν ξέρω γιατί. Mm-hmm. Και αποφάσισα φέτος να το πάω λίγο πιο safe και να ασχοληθώ με τα 1500. Από πέρυσι δηλαδή, τα τελευταία δύο χρόνια ασχολούμαι με τα 1500. Με σκοπό αυτό να αποφεύγω και τους τραυματισμούς που έρχονται από τα εμπόδια, από τις κρούσεις κτλ. Στη λίμνη. Και με στόχο να πάρω και ένα μετάλλιο και τα κατάφερα κάπως έτσι. Και δεν το αλλάζεις τώρα, έτσι? Είπες εδώ, είμαστε το κλειδί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν τα αλλάζω και νομίζω ότι μπορώ να δώσω κι άλλα. Και βασικά είμαι σίγουρος ότι μπορώ να δώσω κι άλλα, γιατί είμαι ουσιαστικά ελάχιστο, απειροελάχιστη προσπάθεια. Δηλαδή, για να ρωτήσετε και τον Ιωαννίδη, τον Μπόξ και τον προπονητή μου, τον Παπαδόπουλο, κατέβηκα με πολύ λίγο προπόνηση και κατάφερα αυτό που κατάφερα. Δηλαδή, είμαι για πολύ πιο κάτω. Δεν το συζητάμε αυτό. Άρχιε να έχω το κουράγιο να συνεχίσω. Το εύχομαι, να κοιτάς το μετάλλιο εκεί κάθε μέρα, να το έχεις αγκαλιά και να σου δίνει, να μου δίνει κίνητρο και δύναμη για τη συνέχεια. Κώστα, και πάλι πολλά συγχαρητήρια, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Γεια σου. Να σε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Κώστα Βρανά που κατέκτησε με τη φανέλα του Ηρακλή, με τον ημίθεο στο στήθος. Αν και στο στήθος, από ό,τι έχω παρατηρήσει, έχουν ακόμα το κλασικό του παραδοσιακό, το ήττε μπροστά. Ναι, είναι ωραίο. Είναι 80's. Είναι πιο vintage, απλά 80's γιατί εμείς είμαστε 79's, Βασίλη μου, οπότε τα 80's ζήσαμε. Τώρα τι έχεις εσύ, ρε παππού? Όχι, δεν ξέρω.
Το drooling, ξέρεις τι σημαίνει. Να το μεταφράσω. Α, εσύ το βγάλες, ε. Τουλάχιστον έχεις τέτοιο, πώς λέγεται, αυτογνωσία. Χιούμορ. Αυτοσαρκασμό. Ε, καλό. Σ' άρεσε. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, το επιτρέπω. Το επιτρέπω. Το ζάχο. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κώστας Βρανάς που έφερε ακόμα ένα μετάλλιο στον στιβικό Ηρακλή. Θυμίζω για όσους θέλουν σακούλες και ενδιαφέρονται για το περιβάλλον Aristoplast, σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό. Μπείτε για λεπτομέρειες στο aristoplast.gr. Όσον αφορά το βόλεϊ, είμαστε στην κρίσιμη οριακή εβδομάδα. Θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά, κάθε μέρα το λέμε στην εκπομπή. Μέχρι την Παρασκευή πρέπει να βρεθεί το συγκεκριμένο ποσό, περίπου 27.000 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, τα προβλήματα θα είναι τεράστια και ο Ηρακλής κινδυνεύει να μην έχει άδεια για το πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Να διαβάσουμε και την ανακοίνωση από τη Λέσχη Φίλων Ηρακλή που βγήκε σήμερα στο Facebook, στην επίσημη σελίδα που έχουν κάνει τα παιδιά εκεί. Λέσχη Φίλων Ηρακλή που γράφει: «Με μεγάλη μας χαρά και τιμή σας ανακοινώνουμε ότι την 5η 1η Αυγούστου και Παρασκευή 2 Αυγούστου και ώρες 6 με 9, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ξεκινούν οι εγγραφές μελών της Λέσχης Φίλων Ηρακλή. Ο χώρος μας βρίσκεται στην Οδό Γιαννιτσών 31, 4ος όροφος, στην είσοδο Αριστοτέλης στο Γυάλινο κτίριο. Για δική σας ενημέρωση, σας παραθέτουμε το άρθρο 2 του καταστατικού της Λέσχης, άρθρο 2 σκοπή του σωματείου. Πρώτον, η ανάπτυξη εθνικής, κοινωνικής, πνευματικής, μορφωτικής και ανθρωπιστικής δραστηριότητας εν γέννη. Δεύτερον, η ανάπτυξη της φύλαχλης δραστηριότητας και η εμφύσιση της αγάπης προς τον αθλητισμό με τη δημιουργία φύλαχλου πνεύματος μεταξύ των μελών της. Τρίτον, η παροχή κάθε φύσης αρρωγής και η συμπαράσταση στις αθλητικές επιδιώξεις του Αθλητικού Συλλόγου με την Ομονιμία Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής των τμήματων αυτού, καθώς και προς την ΠΑΕ και την ΚΑΕ Ηρακλής. Τέταρτον, η προαγωγή των σχέσεων μεταξύ των μελών της, η καλλιέργεια αυτών και η με κάθε νόμιμο και αθλητικό τρόπο διάδοση της ιστορίας και των αρχών του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής στην ελληνική κοινωνία. Πέμπτον, η δημιουργία παραρτημάτων στον ελλαδικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό με σκοπό τη διάδοση και εφαρμογή των ανωτέρω περιγραφόμενων αρχών. Έκτο, η ανάπτυξη σχέσεων με συλλόγους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό οι οποίοι φέρουν το όνομα Ηρακλής και διαδίδουν τις ιδέες του πολιτισμού και του αθλητισμού έχοντας ως πρότυπο τον ιδρυτή των Ολυμπιακών Αγώνων ημίθεο Ηρακλή. Απαραίτητη η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας. Σε λίγες μέρες θα βγει ανακοίνωση για διαρκεία σε μπάσκετ και βόλεϊ. Αγκαλιάστε την προσπάθεια για την αναγέννηση του Ηρακλή μας. Λαχτάρα έχω στην καρδιά ψηλά να σ' ανεβάσω και στη ζωή μου ορκίστηκα μεγάλο να σε φτιάξω. Από τις τάχτες μου θα ξαναγεννηθώ. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Μετατιμής Λέσχη Φίλων Ηρακλή, ο πρόεδρος Αστεριάδης Σάβας». Αυτή είναι η ανακοίνωση από τη Λέσχη Φίλων Ηρακλή, την νεοσύστατη τη Λέσχη Φίλων Ηρακλή, που πλέον στεγάζεται, παραλαμβάνω, στην Οδό Γιαννιτσών 31, στον 4ο όροφο, στην είσοδο Αριστοτέλης, στο Γυάλινο κτίριο. Και έχουν ξεκινήσει, είναι δραστήριοι και συνεχίζουν να κινητοποιούνται. Αύριο να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας θα γίνει εκτάκτως 6.30 με 7.30, καθώς μετά υπάρχουν συνεντεύξεις τύπου στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Δεν αφορούν τον Ηρακλή, ο Τόμ Παπαδόπουλος ακόμα να μας κάνει την τιμή, τέλος πάντων. Αύριο 6.30 με 7.30 ώρα για μπλε, να το ξέρετε. Θα ακουστούμε λίγο νωρίτερα. Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος της χώρας, δέχεται αιτήσεις εγγραφών για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου σε όλες τις ειδικότητες. Με 12 τομείς σπουδών και 85 ειδικότητες, οι σπουδές οδηγούν σε κρατικό δίπλωμα που αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατοχυρώνει επαγγελματικά δικαιώματα. Παρέχεται αναβολή στράτευσης. Ερμού 45, 23, 10, 226, 318. Θα ήθελα τώρα πάρα πολύ, μπίλη μου, ένα Virgin Cocktail. Έτσι ωραίο, περιποιημένο, όμορφο,
από το Νότος Καφέ, All Day Bar και Cocktail Bar στο βράχο της Αθήτου. Γιατί υπάρχουν αυτοί που πίνουν και πίνουν και πολύ, υπάρχουν αυτοί που δεν πίνουν καθόλου, εμένα δείχνω, και μπορούν να απολαύσουν ένα ωραιότατο Virgin Mojito. Έχεις δοκιμάσει? Είμαι σίγουρος. Είναι ωραίο. Έχει τα πάντα, είναι ίδιο το ποτό με αυτό που θα πιεις, απλά δεν έχει αλκοόλ. Μπορείς να πιεις 50, βέβαια μάλλον θα τρέχεις μετά στο βεσέ. Τέλος πάντων, όχι 50 ρε παιδί, μπορείς να πιεις 5. Μπορείς να πιεις 5 και να οδηγήσεις μια χαρά στην επιστροφή σου στη Θεσσαλονίκη. Ενώ να πιεις 5 κανονικά κοκτέιλ, καλύτερα να μείνεις εκεί, να βρεις ένα δωμάτιο ή να την πέσεις στην παραλία. Κλείνουμε, ακολουθεί το ράδιο Μαρμίτα με τον Ζάχο Ντρούλινγκ και τον εκλεκτό συνεργάτη του και καλό φίλο που θα είναι και σήμερα δίπλα, τον ακούσατε και χθες, έτσι το αφήνω για suspense. Καλό βράδυ, να είστε καλά, αύριο θυμίζω 6.30 με 7.30 εδώ.